Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, ο Τύρναβος ξεπέρασε την ατυχία αλλά και την εις βάρος του διαιτησία και σημείωσε σήμερα στο Αλκαζάρ μια σπουδαία νίκη επί του Ηρακλή με 1-0. Πολύ δυναμικά ξεκίνησαν βέβαια οι φιλοξενούμενοι, με τον Ονουάτζη να χάνει σπουδαία ευκαιρία μόνος πρώτου νεαρού Ντάλα με τη συμπλήρωση ενός λεπτού στον αγώνα. Η απάντηση του Τυρνάβου ήρθε με ιδανικό τρόπο στο 10ο λεπτό, αλλά το γκολ του Φελίπε ακυρώθηκε λανθασμένο ως offside, στερώντας από τους γηπεδούχους ένα γρήγορο προβάδισμα στο σκορ. Στη συνέχεια ο αγώνας ισορρόπησε, οι δύο ομάδες έψαχναν το λάθος του αντιπάλου, ώσπου σε ένα δίλεπτο μεταξύ 30 και 32 ο Τύρναβος έφτασε δύο φορές κοντά στο γκολ. Την πρώτη με τη σιρτή σέντρα και το σου του Κάρλος Αντρέ και τη δεύτερη μετά την ασταθή απόκρουση του Χουάντερσον, ο οποίος πρόλαβε όμως να διορθώσει το λάθος του. Ακολούθησαν στο 34 διαμαρτυρίες των γηπεδούχων για απέναντι σε ανατροπή του Σαχινίδη, ενώ στο 36 είχαν και ένα καλό σουτ του Φελίπε που μπρόκαλε αυτή τη φορά ο γκολκίπερ του Ηρακλή, ο οποίος όπως ξεκίνησε το ημίχρονο έτσι και το τελείωσε, δηλαδή με ευκαιρία στο σουτ του Πουρτουλίδη που απέκρουσε σε κόρνερ ο Ντάλλας, ευρισκόμενο σε καλή θέση. Αντίθετα με το πρώτο μέρος, στην επανάληψη ήταν ο Τύρναβος αυτός που ξεκίνησε με ευκαιρία, αλλά το σου του Φελίπε πέρασε λίγο out για να έρθει στο 48 ο Μπάρος και με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Κουρτεσιώτη, να απειλήσει για μία ακόμη φορά την εστία του γυρεού, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Όλες αυτές οι φάσεις όμως δεν ήταν τίποτα μπροστά στη χαμένη ευκαιρία του Ζιγκερίδη στο 51, που από το ένα μέτρο έστειλε την μπάλα στην κερκίδα, έπειτα από ατομική ενέργεια και ασίς του κορυφαίου Φελίπε Ντε Πάολα. Και αν η συγκεκριμένη στιγμή πρόδιδε προχειρότητα στην τελική προσπάθεια, ήρθε και η ατυχία να χτυπήσει τον Τύρναβο στο 55, που είχε δοκάρει στην κεφαλιά του Μπάρος και στη συνέχεια ο Κοντοδήμος έδιωξε πάνω στη γραμμή το απευθείας πλασέ του Κουρτεσιώτη. Το ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών συνεχίστηκε για τους Κιανέρηθρους το 62, όταν ο Χουάντερσον βγήκε έγκαιρα και απέκρουσε το πλασέ του επελάβνοντα Φελίπε, δεν μπόρεσε όμως να κάνει το ίδιο και στο 67. Όταν ο Σαχινίδης πήρε την μπάλα από ενέργεια και πάλι του Βραζιλιάνου Άσου και με γυριστό σου δικαίωσε επιτέλους την προσπάθεια της ομάδας του, ανοίγοντας το σκορ μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Τα μέχρι τότε δικαιολογημένα παράπονα του Τυρνάβου από τον διαιτητή Μπαλατσούκα από τη Θεσπρωτεία πήραν άλλη διάσταση πλέον όταν στο 71 αρνήθηκε καθαρό πέναλτι πάνω στον Κάρλος Αντρέ, χρεώνοντας μάλιστα τον Πορτογάλο με κίτρινη κάρτα για θέατρο, γεγονός που άφησε άναυδο στους θεατές, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν για τα καλά πλέον στο 85, όταν ο Μπριλάκης τιμωρήθηκε μόνο με κίτρινη κάρτα για αυτό το εξοντωτικό μαρκάρισμα πάνω στο Γεωργίου. Αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Es un momento en el cual es incómodo para todo. Μια στιγμή obvio. Πάρα πολύ άβολη για όλους μας. Ίσως το 1-0 να αδικεί την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών μου και τη δουλειά που κάνανε επί 93 λεπτά μέσα στο γήπεδο, αλλά κρατάμε την πολύ μεγάλη νίκη, όπως σας είπα, απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα.